Καλησπέρα ρε μάγκες, και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ καιρό που όλοι μου στέλνετε μια συγκεκριμένη φωτογραφία στο Messenger από ένα unlockable πράγμα στον Battle Pass, και εδώ θα συζητήσουμε τι συμβαίνει εδώ. Μάγκες, το βίντεο είναι για την επιστροφή του Greasy Grove. Με ρωτάτε πάρα πολύ καιρό αν ξέρω κάτι, αν αυτή η περιοχή επιστρέψει ποτέ στο πώς ήταν παλιά. Και εδώ έχουμε κάποια καινούρια στοιχεία που πρέπει να αναλύσουμε για την επιστροφή αυτής της αγαπημένης περιοχής. Λοιπόν μάγκες, μόλις ξέρουμε τον Greasy Grove ότι καλύφθηκε με πάγων όταν άλλαξε η σεζόν 7, ήρθε το παγόβουνο, το Polar Peak, και στη θέση της πόλης του Greasy Grove είχαμε μία λίμνη από πάγο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δούμε όλα τα στοιχεία στη σεζόν 9, το οποίο μας δείχνουν για μια επιστροφή της πολύ αγαπημένης πόλης. Το πρώτο πράγμα που μου στέλνετε κιόλας, και είναι ο λόγος που κάνω και το βίντεο, είναι το Unlockable του Battle Pass Tier 37, το οποίο δείχνει, παιδιά, ένα loading screen με την Bright Bomber να στέκεται στον Greasy Grove. Είναι αναμφίβολα το Greasy Grove, μάγκες μου, αυτό, γιατί υπήρχε και ένα πάρκο όπου μπορούσαν να παίζουν τα παιδιά με αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε τους λόφους από πίσω, και το ενδιαφέρον είναι, μάγκες, ότι λέει Bright Future πάνω στο όνομα του loading screen. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι το Greasy Grove που φαίνεται εδώ με την Bright Bomber είναι ένα Greasy Grove πριν τη σεζόν 7, δηλαδή δεν υπάρχουν καθόλου χιόνια, είναι όλα όπως ήταν πριν. Ίσως είναι έτσι ένα easter egg ότι θα δούμε μια μεγάλη αλλαγή στη σεζόν 9 και θα επιστρέψουμε πίσω στο παλιό Greasy Grove. Επίσης μάγκες, θέλω να συνδέσουμε εδώ και το teaser της σεζόν 9 που είχε βγει, που ήταν το Future is Bright, το οποίο έχει πολύ παρόμοιους χρωματισμούς με αυτήν την εικόνα που βλέπουμε εδώ, που ίσως συνδέονται και μας δείχνουν και τα δύο με το μήνυμά τους ότι το μέλλον είναι λαμπρό, ίσως γενικά για το χάρτη και όλη την περιοχή εδώ του Greasy Grove. Επίσης ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το παγόβουνο έχει δεχτεί ένα μεγάλο χτύπημα από την καταστροφή του ηφαιστείου, έχει ραγίσει, είναι σχεδόν 100% σίγουρο ότι θα έχουμε κάποιο event με το παγόβουνο το οποίο θα σπάσει, είχε γίνει και leaked σε κάποια φάση. Άρα ίσως όταν φύγει το μεγάλο παγόβουνο, το Polar Peak, και φύγουν μαζί κάποιες περιοχές από χιόνια, θα ελευθερωθεί επιτέλους και τον Greasy Grove, θα λιώσει ο πάγος και θα επιστρέψουμε στο παλιό μας Greasy που ήταν πριν τη σεζόν 7. Μάγκες μου, αυτά είναι όλα τα στοιχεία που σας έχω αυτή τη στιγμή για την επιστροφή του Greasy Grove. Έχουμε αυτό το loading screen που λέει The Bright Future πάνω, δηλαδή το μέλλον είναι λαμπρό, συνδέεται άμεσα λόγω των χρωμάτων και του μηνύματος τους με το teaser της σεζόν 9 που έλεγε πάλι ότι το μέλλον είναι λαμπρό, και εννοείται έχουμε και ένα event που το περιμένουμε να γίνει σαν τρελό, το λιώσιμο των πάγων και η καταστροφή του Polar Peak. Μάγκες μου, πείτε μου και εσείς τι πιστεύετε κάτω για αυτά ή παρακάτω το βίντεο, γιατί μου το στείλατε πάρα πολύ για αυτήν τη φωτογραφία να τη συζητήσουμε, και πάρα πολλοί άλλοι ξένοι YouTubers την αναλύουν, άρα είπα είναι και η δική μας σειρά να δούμε τι γίνεται εδώ. Μάγκες μου, like, share, subscribe στο κανάλι και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.